Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να βρείτε template ή banner, όπως τα λέτε μερικοί, για το κανάλι σας στο YouTube, να τα επεξεργαστείτε και να τα βάλετε μετά στο κανάλι σας. Όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει θα χρειαστεί να έχουμε το Adobe Photoshop. Αν δεν έχετε δει το βιντεάκι μας, το οποίο σας δείχνει πώς να το έχετε εντελώς δωρεάν, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας. Είναι το βιντεάκι 762, το οποίο σας δείχνω αναλυτικά πώς μπορείτε να το αποκτήσετε εντελώς δωρεάν. Και όχι την trial έκδοση, την κανονική, τη full. Λοιπόν, οπότε, πριν κάνετε ό,τι θα κάνω εγώ στο βιντεάκι, μπορείτε να πάτε πρώτα και να κάνετε εδώ πέρα μια αναζήτηση στο βίντεο, να το δείτε, να κατεβάσετε το Photoshop, δεν είναι μεγάλη διαδικασία η εγκατάστασή του, έτσι, και μετά να έρθετε σε αυτό το βιντεάκι. Αρχικά, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το banner στο YouTube κανάλι, είναι αυτό πέρα πάνω, αυτό πέρα εικονίτσα η οποία, έτσι είχα ζητήσει και εγώ ποιος γνωρίζει, για να φτιάξουμε ένα μπανεράκι. Εμένα αυτό, π.χ. μου το έχει φτιάξει κάποιος άλλος, που μου έχουν δώσει πάρα πολλά άτομα μπανεράκια στο παρελθόν και είχα βάλει εγώ αυτό. Σήμερα θα δείξουμε λοιπόν τον τρόπο πώς μπορείτε εσείς να το φτιάξετε ή βασικά πώς μπορείτε εσείς να επεξεργαστείτε. Μου έστειλε ένα συνδρομητή του καναλιού, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook και μου έστειλε αυτό το βιντεάκι και μου λέει: μπορείς να δείξεις πώς μπορούμε να κατεβάσουμε αυτά και να τα κάνουμε επεξεργασία μέσα του Facebook, μέσα του Photoshop. Του λέω: φυσικά θα το ανεβάσω στο κανάλι. Και σήμερα που βρήκα λίγο χρόνο, αποφάσισα λοιπόν να το δείξω. Ευχαριστώ κιόλας πάρα πολύ το φίλο για την ιδέα. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να βρείτε διάφορα τέτοια μπανεράκια, μπορείτε πάρα πολύ απλά να ανοίξετε μια νέα καρτέλα στο YouTube και να πληκτρολογήσετε το πέρα πάνω. Για παράδειγμα, έτσι, γράψτε banners for YouTube, Photoshop δίπλα και δίπλα download. Εδώ π.χ. έχει το 50, λέει. Αν μπείτε εδώ πέρα μέσα ή και στο Google να το ψάξετε, από κάτω αυτός δίνει ένα link το οποίο είναι άλλο βιντεάκι, δηλαδή σας λέει το νούμερο 1 είναι αυτό, όπου κάτω από εδώ δίνει link. Οπότε αν το ψάξετε λιγάκι μέσα στο YouTube θα μπορέσετε να βρείτε σίγουρα κάποιο template το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα θέλετε να το βάλετε εσείς με το δικό σας λογότυπο πάνω στο κανάλι σας, αν δεν θέλετε να φτιάξετε από την αρχή. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα δείξουμε κάτι τέτοιο, θα δείξω και τα συγκεκριμένα, θα δείξω βασικά ένα συγκεκριμένο banner. Έτσι, μέσα από αυτό το βιντεάκι, ένα τυχαίο, δεν θα κάτσω καν να ανοίξω το βίντεο να δω ποια είναι. Ας πάρω αυτό π.χ. Ωραία. Κάνουμε download το template μας. Αν είναι σε zip file θα χρειαστούμε το winner, οπότε πατάμε άνοιγμα με το winner το archiver. Και μας ενδιαφέρει αυτό το αρχείο που λέει .psd. Αυτό αν δείτε το αρχιάκι λέει .psd. Οπότε το κάνουμε αποσυμπίεση στην επιφάνεια εργασίας. Αυτό τώρα ξαναλέω είναι το banner, έτσι. Είναι το banner, ένα τυχαίο banner που βρήκαμε μέσα από αυτό πέρα το βιντεάκι. Οπότε, ξαναλέω, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το banner μας, οποιοδήποτε banner θέλουμε εμείς, και χρειαζόμαστε και το Adobe Photoshop CS6. Ωραία. Ένα λεπτό για να σας το βγάλω στην επιφάνεια, να το δείτε εδώ. Οπότε θέλουμε αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο θα χρειαστούμε. Ανοίγουμε λοιπόν το Photoshop. Περιμένουμε λιγάκι να φορτώσει. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε εδώ πέρα που λέει File, Open. Στην επιφάνεια εργασίας ή όπου άλλο έχουμε βάλει το αρχιάκι, αυτό που κατεβάσαμε πριν, μπορεί να είναι στις λήψεις, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Και είναι αυτό πέρα, Template Banner λέει Summa. Πατάμε άνοιγμα. Μας λέει ότι κάποια αρχεία text, δηλαδή κάποιες γραμματοσειρές λείπουνε. Δεν μας πειράζει, πατάμε OK, θα σας δείξω συνέχεια πώς το φτιάχνουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα για παράδειγμα, το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Οπότε, θέλουμε εμείς για παράδειγμα να αλλάξουμε κάποια γραμματάκια. Θέλουμε εμείς να αλλάξουμε αυτό που λέει εδώ πέρα Your Name. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Πάμε εδώ πέρα, πατάμε αριστερά που έχει ένα tab, μπορεί να είμαστε κλικαρισμένοι εδώ. Πατάμε στο tab. Ωραία. Κλικάρουμε πάνω εδώ και μας λέει The following fonts are missing for text layer your True Lies.
μας λέει στην ουσία ότι για να κάνουμε εμείς επεξεργασία τη λέξη your, πρέπει να έχουμε τη γραμματοσειρά true lies. Γιατί αυτός που έχει φτιάξει το banner αυτό, έτσι, έχει χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Εάν εμείς πατήσουμε OK και δεν χρησιμοποιήσουμε το true lies, αυτό που έχει να γίνει είναι ότι θα βάλει μία ό,τι να είναι γραμματοσειρά. Μπορεί να βάλει την Arial, μπορεί να βάλει μία οποιοδήποτε. Κάτι τέτοιο εμείς φυσικά, αν θέλουμε να το κάνουμε ολόιδιο, δεν θα μας άρεσε. Οπότε τι έχουμε να κάνουμε. Να πάμε λοιπόν στον περιηγητή μας, να ανοίξουμε μια καρτέλα εδώ και να κάνουμε το εξής. Θα γράψουμε. Πώς μας το λέει, true lies. True ή lies. Ωραία. Γράφουμε. True. Οπα. Πώς το λέει ακριβώς να δω. Ναι. True lies. Ναι. True lies. Font. Download. Σε εσάς μπορεί να έχει σε κάποιο άλλο template κάποια άλλη γραμματοσειρά. Αντίστοιχα κάθε φορά βρίσκεται το όνομα της γραμματοσειράς το οποίο είναι εδώ πέρα στη μέση και γράφεται στο Google Download. Πατάμε στο πρώτο εδώ. Ωραία. Η γραμματοσειρά όπως βλέπουμε είναι ίδια. Είναι ίδια με αυτή εδώ πέρα. Ωραία. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε download. Είτε από αυτό το site, είτε από ένα οποιοδήποτε άλλο site. Πατάμε download. Πατάμε άνοιγμα πάλι με το WinRAR. Και μέσα εδώ πέρα μας έχει ένα αρχείο που λέει TTF. Αν δεν έχει αρχείο TTF μπορεί να έχει κάποια άλλη κατάληξη, αλλά γενικότερα μας ενδιαφέρουν αυτά τα αρχεία που έχουν δίπλα εδώ πέρα ένα A ή ένα B που είναι γραμματοσειρά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εγκατάστατο. Το ανοίγουμε, πατάμε εγκατάσταση. Ωραία. Αφού έγινε εγκατάσταση, βλέπετε όνομα γραμματοσειράς True Lies. Το κλείνουμε αυτό εδώ, κλείνουμε αυτό εδώ, πατάμε cancel εδώ, ξανακλικάρουμε εδώ και πατάμε OK. Οπότε τώρα, εάν πάμε εμείς εδώ πέρα και γράψουμε για παράδειγμα ανοιχτό, βλέπετε, είναι η ίδια ακριβώς γραμματοσειρά. Θέλω μετά για παράδειγμα στο από κάτω το όνομα που λέει name εδώ πέρα. Πατάμε εδώ. Οπα, πατάμε εδώ πέρα βασικά που λέει name. Ξανακλικάρουμε. Μας λέει ότι λείπει. Πατάμε OK. Γιατί αυτή τη στιγμή την γραμματοσειρά την έχουμε. Έτσι. Αν δεν την είχαμε, δεν θα το κάναμε. Λοιπόν, οπα. Οπότε το έχουμε αλλάξει και το έχουμε κάνει ανοιχτό βιβλίο, όπως εμείς επιθυμούμε, όπως εμείς θέλουμε. Το βάζουμε και λίγο πιο δεξιά να φαίνεται. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Εκτός και αν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάποια χρώματα μέσα από αυτά όταν κάποιος γνωρίζει να κάνει επεξεργασία το Photoshop, έτσι, μπορεί κανονικά και το δουλεύει. Εγώ π.χ. που δεν το γνωρίζω, δεν το πειράζω. Οπότε, αν θέλει τώρα κάποιος, πόσο θυμάμαι, πάμε εδώ. Πατάμε Save As, φανεργασίας, κάνουμε μια αποθήκευση. Όπα, εδώ είναι και το template κατευθείαν. Α, ένα λεπτάκι δώστε μου. Δώστε μου μισό λεπτάκι να κάνω μια μικρή παύση για να δω που ακριβώς πηγαίνουμε για να το κάνουμε σαν φωτογραφία. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Πολύ απλό τελικά, παιδιά, και πέρα που πηγαίναμε ήταν. Πάμε File, πάμε εδώ πέρα που λέει Save As. Απλώς εδώ πέρα αντί να βάλουμε σαν τύπο αρχείου Photoshop, επιλέγουμε αυτό που λέει JPEG. Αυτό εδώ, πατάμε εδώ. Πατάμε φανεργασίας, πατάμε αποθήκευση. Εδώ το αφήνουμε όπως είναι, πατάμε OK και πάμε να το δούμε. Βλέπετε, έτοιμο. Τώρα αν θέλετε εσείς μετά να το βάλετε στο κανάλι σας, είναι πολύ απλό. Πάμε εδώ, ανοίγουμε μια νέα καρτέλα στο κανάλι, πηγαίνουμε εδώ πέρα πάνω, ωραία, και επιλέγουμε κανονικά για να γίνει αλλαγή στο template μας. Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο μετά. Λοιπόν, το έχουμε δείξει πάλι στο παρελθόν. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, εκτός και αν κάποιος, ξαναλέω έτσι, θέλει να κάνει έξτρα κάποιες αλλαγές, π.χ. να αλλάξει κάποιο πρόσωπο, εκεί πρέπει φυσικά να γνωρίζουμε καλύτερα το Photoshop. Αν γνωρίζουμε το Photoshop, κάνουμε παπάδες, έτσι, ξεκάθαρα. Οπότε, ο τρόπος είναι, αρχικά έχουμε το Photoshop, το βασικό,
Και από εκεί και πέρα μετά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε κάποιο banner το οποίο σας ικανοποιεί και σας αρέσει, το κατεβάζετε στον υπολογιστή σας, το ανοίγετε με το Photoshop, βλέπετε ποιες γραμματοσειρές σας λείπουν από τον υπολογιστή και τις κάνετε μετά εγκατάσταση και κάνετε επεξεργασία, έτσι όπως είπαμε, όπως δείξαμε. Τώρα, εάν είναι κάποιος ο οποίος έχει όλες τις γραμματοσειρές στον υπολογιστή του, υπάρχει περίπτωση να μην του πετάξει καν εκείνο το μήνυμα που πέταξε σε μένα. Αλλά 9,5 στις 10 περιπτώσεις θα το πετάξει. Γιατί κανένας δεν υπάρχει να έχει όλες τις περίεργες γραμματοσειρές στον υπολογιστή του. Οι περισσότεροι έχουν τις βασικές γραμματοσειρές. Έτσι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.